Τώρα, όπως είδαμε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων έχει τεθεί η πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και εκτός φαρμακείων. Ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των φαρμακοποιών. Το ρεπορτάζ είναι της συναδέλφου Γιώτας Γκοβώστη. Αναστάτωση στους κόλπους των φαρμακοποιών προκαλεί η επαναφορά από τους θεσμούς του καυτού θέματος για το άνοιγμα της αγοράς του φαρμάκου και τη διάθεσή τους και από μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Η απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα στις επαφές που είχαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι θεσμοί με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Δεν είναι ουσιαστικά θέμα τρόικας η οποία επέβαλε αυτή την ιστορία στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά είναι σούπερ μάρκετ, διαφημιστικές εταιρείες, είναι εταιρείες παραγωγής των φαρμάκων αυτών οι οποίες θέλουν να οδηγήσουν αυτά τα φάρμακα εκτός φαρμακείων. Το αίτημα για την απελευθέρωση της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο, αφού το Υπουργείο Υγείας έχει επιτρέψει αρχικά την πώληση ενός μικρού μέρους από αυτή την κατηγορία σκευασμάτων εκτός φαρμακείων, τα οποία ονόμασε γενικής διάθεσης φάρμακα. Πρόκειται για 216 από τα συνολικά 1582 μη συνταγογραφούμενα που κυκλοφορούν στην αγορά, κυρίως βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Ο κατάλογος όμως με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα περιλαμβάνει σκευάσματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καλό είναι να χορηγούνται με τη συμβουλή του φαρμακοποιού. Μιλάμε για αντιβυχικά, αποκρεμτικά, μιλάμε για υπακτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να πάθει κανείς κολικό, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να υπάρξει μια απόχρεμψη εκεί που δεν χρειάζεται. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά απίστευτα. Αυτά τα προϊόντα λοιπόν στην Ευρώπη δεν διατίθενται από αλλού παρά μόνο από τα φαρμακεία. Εκτός από τους κινδύνους που ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία, η απελευθέρωση των μη ΣΥΦΑ θα αποφέρει οικονομικό πλήγμα στα φαρμακεία. Σύμφωνα με μελέτη της ΑΙΚΑΠ, πέρυσι οι πωλήσεις μη φαρμακευτικών σκευασμάτων από το δίκτυο των φαρμακείων διαμορφώθηκαν στα 750 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 4,5% σε σχέση με το 2015. Η αύξηση αυτή περιόρισε τις απώλειες που προκαλούνται από την πτώση της αξίας των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμακείων.